Γεια σας παιδιά. Πάμε πολύ γρήγορα στην επικαιρότητα γιατί έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Για τον Bernard δεν χρειάζεται να διηλίζουμε τον κόνοπα. Ο παίκτη έχει κλείσει. Δεν δίνω ούτε 1% πιθανότητα να χαλάσει. Εκτό και αν έρθει ο μάνατζερ που είναι ήδη στο αεροπλάνο και φτάνει στην Ελλάδα και πει ότι θέλω 5 εκατομμύρια όσα παίρνω στη Σάρτζα. Κάτι το οποίο δεν θα γίνει καθώ ο παίκτη έχει συμφωνήσει προφορικά με τους όρους του όρου του συμβολέου. Οπότε αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ε, έχει τραβήξει υπόθεση, είναι λογικό, αλλά η Σάρτζα και γενικότερα οι Άραβες, όταν είναι να πάρουν ένα παίκτη ε, παρακάμπτουν τις αργίες τους, όπως τον Αλκάθερ που πήραν χθε και τον Όσκαρ, το πολύ μεγάλο ταλέντο που στα 23 του προτίμησε να πάει στην Κίνα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο, βρήκανε τρόπο στι αργίε να του κλείσουν. Ενώ όταν είναι για τα διαδικαστικά για να φύγει κάποιο παίκτη και ειδικά όταν είναι να μην καρποθούν λεφτά, το πάνε πιο αργά και από την καθυστέρηση. Το ίδιο να θυμίσω είχε γίνει και με μια δόση της άλλα in στο Μπέργκ που λόγω Παρασκευή και Σαββάτου αργίας είπε θα τα βάλει η Κυριακή για να μην πάει στο ΚΑΣ. Πρώτο θέμα αυτό. <coughs> Δεύτερο θέμα, Πάολο Φερνάντε. από ό,τι διαβάζω εδώ, βρίσκομαι στο πατρικό μου στο Βόλο και διαβάζω τι τοπικέ εφημερίδε. Ε, λένε ότι ο Μπέος συζητάει γιατί δεν ανανεώνει ο παίκτη με ομάδες και περιμένει προτάσει από Super League και από εξωτερικό για να τις ε, διαπραγματευτεί. Ε, μιλάμε για έναν πρόεδρο ο οποίος είναι λίγο ιδιόρυθμος, να φανταστείτε έδιωξε σήμερα τον προπονητή του μετά το 3-3 το χθεσινό. Επομένω, ο Παναθυναϊκό έχει συζητήσει με τον παίκτη. Ο παίκτη θέλει να έρθει στην ομάδα. Τώρα όμω δεν γνωρίζω αν έχει άλλε προτάσει γιατί είχε και προτάσει από Ισπανία και είχε μπει και στο κόλπο και η ΑΕΚ. Επόμενο θέμα είναι του Μπλέντι Ντρίζι του Κοσοβάρου. Ε, ο επίσημο Παναθυναϊκό λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον παίκτη αυτό που έψαξα εγώ και βρήκα είναι ότι ο παίχτης είναι πολύ πιθανό να έρθει, θέλει να δοκιμαστεί και εκτός Γερμανίας, γιατί είναι γεννημένος στη Γερμανία και έχει παίξει όλα τα χρόνια στη Γερμανία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να του δώσει αυτή την ευκαιρία, αλλά σίγουρα από όσο γνωρίζω δεν θα είναι η μοναδική προστίκη. Έρχεται για backup κυρίως 10, πέρσι είχε μοιρασμένη βέβαια παρουσία στη Σάλκη και στο 8 και στο 10 αλλά κυρίως είναι δεκάρι. Ε, τώρα στα στατιστικά του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κάθε χρόνο ανεβάζει τα νούμερά του και εξελίσσεται. Ε, τώρα θα δούμε. Επειδή όμως θέλω πάντα να κρατάω μικρό καλάθι ο Πανεκός έχει 25 μέρες για να πάρει κάποιον παίκτη από ομάδα και 31 μέρες, 41 μέρες για να πάρει κάποιον ελεύθερο. Στην αγορά των ελεύθερων υπάρχουν παίκτες, προφανώς παιδιά δεν θα σας πω για τον Τζέκα, δεν υπάρχει πιθανόν να έρθει ο Τζέκα, αλλά αν ψάξει υπάρχει ας πούμε ένα όνομα που είδα και μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι του, του Κασάμι που έπαιζε στον Ολυμπιακό, πολύ γεμάτη χρονιά πέρσι, και θα μπορούσε να καλύψει εύκολα το κενό στο 8. Ε, τώρα, τέταρτο θέμα με τον Κώστα το κούμπο και εγώ παιδιά μαζί σας είμαι, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην κλείσει αυτός ο παίξος στον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχει διαρρεύσει ο Ολυμπιακός είναι ότι ζητούσε 3,5 κατοστάρικα, ο Ολυμπιακός έφτανε στα 2,30 με 2,50. Το όλο θέμα όμως ήταν, και γι' αυτό δεν ανέβασε και παραπάνω την προσφορά, ότι ο Κώστας το δεν θέλει να έρθει και να είναι τρίτο σέντερ. Θέλει στη χειρότερη να είναι δεύτερο σέντερ. Επομένω, με το σχεδιασμό τη ομάδα, νομίζω ότι ο Αντιτοκούμπο θα τέριαζε γκάντι στην ομάδα και Έλληνα και αλτικό και πολλά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να τον πείσουν να έρθει τρίτο. Νομίζω όμω ότι θα τον κοιτάξουν. Έχω έτσι αυτή την αίσθηση ότι θα τον κοιτάξουν τον Αντιτοκούμπο. Ε, κάτι άλλο. Κάτι άλλο παιδιά δεν βλέπω στην επικαιρότητα, δεν θα το τραβήξουμε παραπάνω αυτά τα ζητήματα. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, Bernard έρχεται, ο manager κλείνει, η Τρίση μπορεί να κλείσει σαν δανεικός. Εδώ δεν έκανα ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω αφού δανεικός γιατί όχι πριν 25 μέρες να παίξει και με τη Σλάβια. Θα έδινε τις λύσεις του γιατί είναι μαχητικός, όλοι οι κοσοβάροι είναι μαχητικοί παίχτες. Πάμε παρακάτω. Η Ντρίση μπορεί να κλείσει, αλλά θα κλείσει και άλλο παίκτη στο 8. Ε, αυτό λένε τουλάχιστον. Κρατήστε όμω και μια επιφύλαξη: ότι παίζει να σα πούνε ότι δεν βρήκανε παίκτη ε, Φερνάντε, ο, Ολυμπιακ, ο Ολυμπιακό Βόλπη, για να πω, ο Νούπου Νούπουσου ε, θα κοιτάξει να τον δώσει για να μην τον χάσει ελεύθερο. Και Κώστα Τεντοκούμπο ενδέχεται ο Παναγιώ να τον κοιτάξει, γιατί έχει μεγάλο έλλειμμα στους ψηλούς και στους Έλληνες. Ευχαριστώ.